Γεια σας κύριε Κατηφέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν ακούσατε το ερώτημα. Το ερώτημα της ακροάτριας ήταν αν θα μπορούσε να δοθεί προαιρετικά η δυνατότητα σε γονείς τα παιδιά να κάνουν τηλεκπαίδευση. Κοιτάτε, η δική μας η θέση και η άποψη είναι ότι θα πρέπει να λειτουργεί ενιαία η εκπαιδευτική διαδικασία. Τι σημαίνει? Σημαίνει αυτό ότι ό,τι ισχύει να ισχύσει για όλους τους μαθητές. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει πολύ αρνητική εμπειρία όταν λειτουργήσε πέρσι με το κλείσιμο των σχολείων η τηλεκπαίδευση. Mm-hmm. Σημαντικό κομμάτι των μαθητών δεν συμμετείχε στην τηλεκπαίδευση, πάνω από το 1/3, γιατί δεν είχε τα μέσα να συμμετάσχει στην τηλεκπαίδευση. Και μάλιστα σήμερα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, που ουσιαστικά ήταν πολύ κακό για το τίποτα, δηλαδή δεν άλλαξε και κάτι που να το πούμε έτσι, να εφησυχάζει τους γονείς ότι τα παιδιά τους όχι μόνο θα μορφώνονται, αλλά θα μορφώνονται σε ένα υγιές σχολικό περιβάλλον, ανακοινώθηκε ότι περίπου 70.000 ηλεκτρονικά μέσα έχουν φτάσει στα σχολεία για 1.300.000 μαθητές. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Καταλαβαίνω το πρώτο σχολείο σας, θα ήθελα να το συζητήσουμε και αυτό, αλλά θα ήθελα ένα γενικότερο σχόλιο. Νομίζω ότι το είπατε. Δεν είστε ικανοποιημένος από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και ειδικά μετά από τόσες μέρες που τους περιμέναμε? Κοιτάτε να δείτε, εμείς έχουμε εκφράσει ως ανώτατη νομοσπονδία γονέων, ως το θεσμικό όργανο των συλλόγων γονέων, τις θέσεις μας ολοκληρωμένα, τις οποίες θέσεις μας δεν τις θέσαμε σήμερα μπροστά στο άνοιγμα των σχολείων. Και μάλιστα ζητάμε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου από όταν έκλεισαν τα σχολεία. Και δυστυχώς, όταν σήμερα, και έχει μια σημασία να το τονίσουμε αυτό, η Υπουργός έκανε τις εξαγγελίες, την ίδια ώρα ακριβώς μας ενημέρωναν ότι αρνείται να μας δεχτεί από το Υπουργείο. Σαν γονείς. Και τι θέλουμε να πούμε? Ότι εμείς έχουμε θέσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αιτημάτων με βασικό ζήτημα, καταρχάς, τη μείωση των μαθητών ανά τμήμα. Είναι εύλογο το ερώτημα ότι το Μάη, με πολύ λιγότερα κρούσματα στη χώρα μας, τα σχολεία άνοιξαν με 15 μαθητές. Και σήμερα, με πάνω από 100 κρούσματα ουσιαστικά καθημερινά στην Αττική, με πάνω από 200 στη χώρα μας, το τελευταίο διάστημα, αν θυμάμαι καλά, έχουν φτάσει σε 6.000 κρούσματα μόνο τον Αύγουστο. Τα σχολεία θα ανοίξουν με 25 μαθητές. Ποια είναι η δικαιολογία yeah. για να μην σας δέχονται να συνομιλήσετε? Γιατί εγώ έχουμε ξαναμιλήσει και στο ραδιόφωνο. Φανταζόμουν ότι θα ήσασταν από τους πρώτους, πώς να το πω, συνομιλητές της κυβέρνησης σχέση με αυτό το θέμα. Τι σας λένε ακριβώς, τι? Συνεχώς ο Υπουργός μας παραπέμπει στη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, στη Γενική Γραμματέα μάλλον Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την κυρία Αγγίκα, με την οποία έχουμε συναντηθεί 3 φορές. Δεν έχουμε πάρει καμία ουσιαστική απάντηση. Mm-hmm. Κάθε φορά που συναντιόμαστε, μας λένε ότι θα κάνει δηλώσεις Υπουργό. Έτσι, η Υπουργός, και καλώς αν το θέλετε, η πολιτική ηγεσία έχει συναντηθεί με τη ΔΟΕ, έχει συναντηθεί με την ΟΛΜΕ, δέχτηκε να συναντηθεί με συλλόγους γονέων ιδιωτικών σχολείων, αλλά την ανώτατη νομοσπονδία γονέων δεν την έχουν δεχτεί ποτέ. Και ξέρετε, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, πάει διαχρονικά, έτσι, και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από την σημερινή. Εμείς θέτουμε όμως πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα και ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι να τα θέσουμε στο Υπουργείο. Εμείς τα θέτουμε διεκδικητικά και τα θέτουμε μέσα στους συλλόγους γονέων. Και αν το θέλετε και με το βήμα που μας δίνετε, νομίζω ότι η αγωνία που υπάρχει σήμερα σε χιλιάδες γονείς, που δεν είναι αν θα ανοίξουν 7 ή 14 στα σχολεία, αλλά είναι οι όροι με τους οποίους θα ανοίξουν. Και για να γίνουμε συγκεκριμένοι, εμείς διεκδικούμε σήμερα και θεωρούμε ότι είναι εφικτό να έχουμε μείωση των μαθητών ανά τμήμα. Αυτό τι απαιτεί? Απαιτεί χώρους, απαιτεί αίθουσες. Πάντως, συγγνώμη, το Μάιο, παιδιά, το Μάιο, μισό λεπτό, δεν ήτανε. Ήτανε όμως εκ περιτροπής τα παιδιά. Ήτανε, αυτό ακριβώς, ήταν και 15 μαθητές. Ναι, αλλά απλώς το λέω, εγώ θέτω το ερώτημα ότι αυτό το πράγμα έγινε, αυτό έγινε το Μάιο και έγινε για ένα μήνα, δηλαδή τελείωνε η σχολική χρονιά. Θα μπορούσε, ρωτάω, δεν ξέρω κι εγώ εσάς, θεωρείτε ότι θα μπορούσε να βγει και εσείς ως γονέας, θα μπορούσε να βγει έτσι μια ολόκληρη σχολική χρονιά? Κοιτάτε, νομίζουμε ότι η κυβέρνηση είχε όλο τον χρόνο. Γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα μας ακολουθήσει ο κορονοϊός. Ναι, ναι, είχε όλο τον χρόνο να προετοιμάσει αυτή τη διαδικασία. Και τι θέλουμε να πούμε? Θέλουμε να πούμε ότι υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει πάνω από 2.500 σχολεία. Να που είναι οι αίθουσες, που θα μπορούσαν να απλωθούν οι μαθητές. Πιστεύετε ότι είναι οικονομικό το θέμα? Πιστεύουμε ότι είναι πολιτική επιλογή. Και αν το θέλετε, είναι πολιτική επιλογή και αυτό που λέμε το οικονομικό σκέλος. Είναι το πρόσχημα για να κρυφτούν. Αν μετράμε και τη μόρφωση των παιδιών μας και την υγεία των παιδιών μας με πρόσχημα το τι αντέχει η οικονομία, εμείς είμαστε από την άλλη πάντα.
Γιατί ξέρετε, λέμε το τι αντέχει η οικονομία, αλλά εδώ να δούμε και τι αντέχει η τσέπη του γονιού, που στενάζει κάθε Σεπτέμβρη. Σε κανονικές συνθήκες, φανταστείτε φέτος. Έτσι. Και ξέρετε, το ζήτημα για παράδειγμα έχει να κάνει συνολικότερα, αναδεικνύεται το ζήτημα της σχολικής στέγης. Ή δεν είναι ζήτημα για παράδειγμα με χιλιάδες γονείς να αγωνιούν τι γίνεται με τη σχολική καθαριότητα. Το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο δεν κατάλαβα σήμερα αν έχουμε κάποιες συγκεκριμένες παραπάνω πληροφορίες ή θα μείνουμε εκεί που ήμασταν. Το οποίο ξέρω ότι την άποψή σας είναι κάκιστη, έτσι. Κοιτάτε να δείτε, δεν θα έχουμε περισσότερες καθαρίστριες από ό,τι έχουμε κάθε χρόνο. Και αν διαβάσετε τα ρεπορτάζ και τις ενοχλήσεις που έχουμε εμείς από συλλόγους, από ενός γονέων από όλη τη χώρα, στους περισσότερους δήμους οι καθαρίστριες που οι 9.500 που ανακοινώθηκαν είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες και μάλιστα οι μισές να μην είναι πλήρους ωραρίου. Μάλιστα. Έτσι, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που αν το θέλετε διαμορφώνει και ένα υπέδαφος μεγάλης αγωνίας στους γονιούς. Σε σχέση με τις σημερινές εξαγγελίες που υποτίθεται ότι είναι οριστικές, πέρα από το θέμα αυτά τα δύο που έχετε βάλει ήδη, δηλαδή τις σχολικές αίθουσες και τις καθαρίστες στην καθαριότητα συνολικά, ποιο είναι το σημείο που διαφωνείτε πιο πολύ από όλα? Κοιτάτε, νομίζω ότι δεν θα ξεχωρίσουμε σε ποιο συμφωνούμε, σε ποιο διαφωνούμε. Εμείς, αν το θέλετε, περισσότερο θα θέσουμε το ζήτημα από τη σκοπιά της αγωνίας και του προβληματισμού, τι λύθηκε και τι μπορεί και υπάρχει χρόνος να λυθεί. Να φέρω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Μίλησε υπουργός και είπε ότι θα έχουμε πιο έγκαιρα τις προσλήψεις των ορομίσθιων. Μα έχουν ανακοινωθεί 21.000 προσλήψεις. Όταν έχουν φύγει 3.500 εκπαιδευτικοί, έχουν συνταξιοδοτηθεί αυτή τη χρονιά, και όταν πέρσι έφτασαν 42.000 οι προσλήψεις των αναπληρωτών και των ορομίσθιων. Είμαστε πολύ πίσω από τις ανάγκες, είμαστε. Θα ξεκινήσει δηλαδή το πρώτο κουδούνι χωρίς ελλείψη εκπαιδευτικών, ώστε να κερδιθεί και ο χρόνος που δεν ήταν ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία πέρσι. Στην ύλη, για παράδειγμα, η κάλυψη της ύλης και όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι ένα ζήτημα τα μέσα ατομικής προστασίας. Έτσι. Εμείς θεωρούμε ότι τα μέσα ατομικής προστασίας είναι υποχρέωση του κράτους. Και να πούμε ότι θεωρούμε ότι και κάτω και από τις δικές μας απαιτήσεις. Μάσκες εννοείται μέσα ατομικής προστασίας. Ορίστε. Τις μάσκες εννοείται μέσα ατομικής προστασίας. Τις μάσκες, τα αντισηπτικά, τα καθαριστικά. Οτιδήποτε. Ναι, ναι. Και θεωρούμε ότι και κάτω από τις δικές μας πιέσεις των συλλόγων γονέων, των ομοσπονδιών, των ενώσεων, αναγκάστηκε η κυβέρνηση να μοιράσει τις μάσκες. Εντάξει, αυτό είναι καλό όμως, έτσι. Δεν το θέτουμε ως αρνητικό. Okay. Το θέτουμε όμως αυτό που λέμε, ότι κοιτάτε να δείτε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι των γονιών που πρέπει να το ακούσετε, που πρέπει αυτά που θέτει, που δεν τα θέτει σήμερα σε συνθήκες πανδημίας, δηλαδή το ζήτημα της μείωσης των μαθητών, το κίνημα των γονέων δεν το θέτει δεκαετίες. Και το θέτει δεκαετίες γιατί είναι εφικτό και ρεαλιστικό για παιδαγωγικούς όρους καταρχάς. Η θέση του κινήματος της Ομοσπονδίας ό,τι αφορά την χρήση μάσκας, ακούσαμε σήμερα και τον κύριο Τσιόδρα που μίλησε για την χρήση της μάσκας. Ποια είναι? Κοιτάτε, εμείς δεν θα το απομονώσουμε ναι ή όχι στη μάσκα. Έτσι. Και τι θέλουμε να πούμε, ότι αν η μάσκα είναι εφόδιο για την προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών, καλώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Ναι, το ρωτάω. Αλλά γιατί κεντρικά εσείς ως νομοσπονδία θα ήταν σημαντικό να δώσετε και ένα τέτοιο μήνυμα, εννοώ προς τους γονείς. Γιατί υπάρχουν, ξέρετε, και κάποια. Υπάρχει μια μερίδα γονέων που αντιδρούν στη χρήση μάσκας από τα παιδιά. Γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι, κοιτάτε, υπάρχει μια μερίδα γονέων που αντιδρούν, που ένα κομμάτι των γονέων που αντιδρούν, που θεωρούμε ότι είναι μια μειοψηφία, δεν εκφράζει συνολικότερα ούτε τις θέσεις του κινήματος γονέων, γιατί ξέρετε, δεν μπορεί να απομονώνει ένα αίτημα. Δηλαδή, το ζήτημα είναι αν θα φοράει το παιδί μάσκα ή όχι, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αν θα έχει δάσκαλο, δεν μας ενδιαφέρει αν θα έχει καθαριότητα, δεν μας ενδιαφέρει αν θα πηγαίνει, θα κάνει μάθημα σε κοντέινερ με άλλα 25-26 παιδιά, νηπίου ή προνηπίου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, ναι. Εμείς δεν θέλουμε να το απομονώσουμε μόνο σε αυτό το ζήτημα, αλλά θεωρούμε ότι υπάρχει και σε σημαντικό κομμάτι γονιών μια αγωνία και γύρω από τη χρήση της μάσκας, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο, γιατί είναι κάτι σαφέστατα δύσκολο και ειδικά για τις πολύ μικρότερες ηλικίες των μαθητών.
Έτσι, είναι κάτι που πιθανά επηρεάζει και την ψυχοσύνθεση του μαθητή, ειδικά στις μικρές ηλικίες, δηλαδή το παιδί του προνηπίου που πρώτη φορά θα ενταχθεί στη σχολική κοινότητα. Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα ζητήματα όπως τα ειδικά σχολεία, που τα ακούσαμε αυτά σήμερα. Ναι, όντως. Έτσι. Αυτό το ζήτημα, αλλά ξέρετε, καμιά φορά το να απομονώνουμε ένα αίτημα και να παίζουμε το κρυφτούλι από τη μία οι γονείς, από την άλλη η κυβέρνηση, περνάνε στο απειρόβλητο το σύνολο της πολιτικής που έχει καταντήσει εδώ την μόρφωση των παιδιών μας σήμερα. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι κάναμε μια αναλυτική κουβέντα και σας να ξεκάθαρω στις θέσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.